Συνάντησα την εντυπωσιακή εναλλακτική θεραπεύτρια Βασιλική Αναστασοπούλου, η οποία μας δίνει συμβουλές για το πώς θα είμαστε αϊθαλείς. Θα έχουμε ενέργεια, υγεία και μακροζωία. Βασιλική, είμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο σήμερα και θέλουμε να μιλήσουμε για τη γύρανση. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι μας συμβουλεύεις για να ζήσουμε πιο πολύ? Το προσδόκιμο στην Ελλάδα είναι 80 χρονών, αλλά κανονικά ο άνθρωπος ζει 150. Εγώ προσωπικά, ταξιδεύοντας στο Θιβέτ, στην Κίνα, στο Νεπάλ, στις Ινδίες, είδα δικούς μου δασκάλους 150 χρονών που αυτοί με τη σειρά τους είχαν δασκάλους 250 χρονών, όπως τον Ολί Τσιγιόν, που είχε 180 παιδιά με 23 γυναίκες και έζησε 257 ετών. Φαντάζεστε λοιπόν ότι το 150 είναι λίγο. Ποιοι κατά τη γνώμη σου είναι οι παράγοντες που μειώνουν το προσδόκιμο επιβίωσης? Οξυδατικό στρες, το θεωρώ ό,τι χειρότερο. Αϊπνία. Πρέπει να κοιμόμαστε με τελείως σκοτεινό δωμάτιο, καθόλου φως. Κάπνισμα εννοείται, κακή διατροφή, αλκοόλ και υπερφαγία. Η αφαγία λένε ότι είναι ό,τι καλύτερο. Η ινσουλίνη είναι η ορμόνη του γύρατος. Τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε γεμάτοι ενέργεια, να έχουμε υγεία και να είμαστε αϊθαλείς όπως χαρακτηριστικά λες και εσύ? Το ευθυτενές είναι ό,τι καλύτερο. Φαντάζεσαι ότι όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, η πρώτη όψη βλέπουμε, η πρώτη ματιά, τι είναι? Ευθυτενές στο σώμα του, να είμαστε ίσχυοι. Αυτό, το λιγερό, το ωραίο. Όπως όταν είμαστε παιδιά, είναι η πρώτη εικόνα. Πρέπει να κάνουμε κίνηση, κίνηση, κίνηση. Λέω συνέχεια, μην καθόμαστε, η κίνηση είναι η γυμναστική. Σηκωθείτε από τα κρεβάτια όταν σηκωνόμαστε, να κάνουμε σέικι, να χτυπάμε, που λέμε τα χτυπηματάκια σε όλους τους μεσημβρινούς. Ξυπόλυτοι, όπως είμαι εγώ τώρα. Πηγαίνετε στο έδαφος και περπατήστε ξυπόλυτοι. Στη θάλασσα πιάστε τα βότσαλα και κάντε τα μασάζ στα χέρια σας. Χτυπήστε τάμπεν όλο το σώμα σας. Το γέλιο, η αγάπη, τα βότανα. Πόσες φορές λέω για τα βότανα, για τις ρίζες, να πίνουμε. Κάτι πολύ σημαντικό είναι η λέμφο μας, που πρέπει να την ενεργοποιούμε. Έχουμε 365 μεσημβρινούς. Με τα χτυπήματα, με το σέικερ που κάνουμε, όπως έχω πει, ότι όταν ξυπνάμε το πρωί, πρέπει να κάνουμε το σέικερ μας. Να κουνιόμαστε. Η κίνηση ενεργοποιεί τη λέμφο. Όπως είναι και η αποτοξίνωση οργάνων και ο καθαρισμός οργάνων, που είναι πάρα πολύ σημαντικός για την αντιγύρανση. Για να φαινόμαστε νέοι και να είμαστε υγιείς, πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλα αυτά. Τέλος, Βασιλική, θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για τα συμπληρώματα διατροφής μας. Τα προτείνεις ή να τα αποφύγουμε? Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε συμπληρώματα. Η βασίλισσα του συμπληρώματος είναι η βιταμίνη C. Ο ψευδάργυρος είναι ο πόντικαρ. Το σελήνιο, πάρα πολύ σημαντικό, αντιοξυδητικό, βοηθάει στο θυροειδή. Τα προβιωτικά και τα προβιωτικά είναι ό,τι πιο σημαντικό παίρνει ένας οργανισμός. Βιταμίνες D και K2, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να, από τον ήλιο και όπως έχει αποδειχτεί, να πάρουμε τη βιταμίνη D που έχει πάρα πολύ έλλειψη, ειδικά η Ελλάδα. Τα κόμπλεξ B είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είμαι πάρα πολύ υπέρ αυτές τις βιταμίνες, οι οποίες είναι και πραγματικά κίνδυνες να τις παίρνουμε. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε νέοι, να φαινόμαστε νέοι και πάνω απ' όλα βάρη, αντιστάσεις, κάντε γυμναστική με βάρη, νέοι αεροβική, νέοι γιόγκα, νέοι το περπάτημα, ξυπόλυτη. Αλλά βάρη. Ό,τι καλύτερο είναι οι αντιστάσεις, γιατί γερνώντας, μεγαλώνοντας, εμείς είναι αυτοί που μας κάνουν να φαινόμαστε νέοι. Τρέχοντας μέσα στο νερό είναι υπέροχη άσκηση. Και ό,τι καλύτερο είναι να αγκαλιάζουμε τα δέντρα, να τους δίνουμε την αρνητική μας και να παίρνουμε θετική ενέργεια από αυτά. Αγκαλιάστε δέντρα. Ό,τι πιο όμορφο.